δόθηκε λύση στο πρόβλημα. Ο ιδιοκτήτης του χωραφιού αποφάσισε ότι θα το παραχωρήσει και θα ρηχθούν από εκεί που ρίχνονται τόσα χρόνια. Όσον αφορά τώρα την υπόλοιπη προετοιμασία, πού βρισκόμαστε και ποιες είναι οι ενέργειες που έχει κάνει και το τοπικό συμβούλιο για να είναι όλα έτοιμα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου? Κοιτάξτε, στην επόμενη εβδομάδα πιστεύω ότι θα αρχίσουν να ντύνονται οι εκκλησίες και τα σπίτια που βρίσκονται στη γύρω περιοχή. Αλλά αυτό θα γίνει μετά από το Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει τη Δευτέρα. Και από Δευτέρα και μετά πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το ντύσιμο των σπιτιών. Πόσο θα κοστίσει η περίφραξη των σπιτιών? Κοιτάξτε, στο προϋπολογισμό του 2015 έχουν υπολογίσει 26.000 ευρώ, 13.000 για τη μία ενορία και 13.000 για την άλλη ενορία. Με αυτά τα λεφτά θα πορευτούμε. Είναι τα ίδια, κτίνα, έτσι, δηλαδή δεν αλλάζει. Τα σπίτια που θα ντυθούν είναι αυτά που κάθε... Ναι, όχι. Γι' αυτό έγινε και τόσος ντόρος με το όλο θέμα, γιατί θα άλλαζε η ακτίνα και θα έπρεπε να προφυλαχτούν άλλα σπίτια. Αλλά ευτυχώς δεν θα χρειαστεί να γίνουν τέτοιες αλλαγές. Και όπως ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι θα γίνει και φέτος. Μετά είναι και το θέμα που υπάρχει με το δρόμο, για το ΦΟΒ που θα αναμένεται να δημιουργήσει έτσι θέμα στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτό? Κοιτάξτε, όπως υπάρχει πρόβλημα τώρα που είναι κλειστός ο δρόμος και όλοι εξυπηρετούνται από τον μονόδρομο που υπήρχε και τώρα είναι διπλής κατεύθυνσης, με αυτόν τον τρόπο θα γίνει και η μεταφορά των επισκεπτών στους χώρους θέασης, στο ΕΠΟΣ ή στον Άγιο Μακάριο που είναι. Εξετάζουμε και άλλη μία περίπτωση για το δρόμο που ανεβαίνει από τον Άγιο Μακάριο, αλλά είναι λίγο δύσκολο να περάσει, επειδή περνάει μέσα από τη ζώνη ρήψης των ρουκετών. Είναι λίγο επικίνδυνο, εκτός και αν είναι από την πίσω μεριά, ας πούμε, τον Άγιο Γιώργη, ας πούμε, που έρχεται ο δρόμος. Οπότε από εκεί θα πηγαίνουν τα λεωφορεία ή τα αυτοκίνητα για να πάνε οι θεατές να δουν το έθιμο. Πόσες ρουκέτες υπολογίζετε θα πέσουν φέτος, περισσότερες ή λιγότερες από πέρσι? Ίσως πρέπει να είναι λιγότερες, γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση στην Παρασκευή των ρουκετών. Τώρα το Μεγάλο Σαββάτο θα φανεί αυτό το πράγμα. Γίνονται ακόμα συσκέψεις, υπάρχει συνεργασία με τους φορείς, πώς είναι έτσι? Ναι, αυτό είναι μια συνεχή διαδικασία. Μέχρι το Μεγάλο Σαββάτο βρισκόμαστε και με τις ενορίες και με ανθρώπους που έχουν τα σπίτια τους που θέλουν κάλυψη και με πυροσβεστική και με θελοντικές ομάδες. Όλα αυτά υπάρχει, δηλαδή μέχρι το Πάσχα δηλαδή, θα γίνονται συνεχείς συναντήσεις με όλους αυτούς τους φορείς που είπα, για να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη η διεξαγωγή του εθήμου και να προβληθεί και ο Βροντάδος και η Χίος όπως πρέπει προς τα έξω.